Καλώς ήρθατε στο βιντεάκι που περιμένετε όλη τη χρονιά, το αγαπημένο σας βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, τον βαθύ καθαρισμό του σπιτιού για να στρώσουμε τα χαλιά και πάμε σιγά σιγά έτσι να ξεκινήσουμε. Πάντα όπως ξέρετε αυτές που με παρακολουθείτε και χρόνια, ξεκινάω από την κρεβατοκάμαρα. Το πρώτο πράγμα που έχω κάνει φέτος είναι να στρώσω ένα κάλυμα πάνω στο στρώμα, έτσι ώστε να μην σκονιστεί. Βάζω πάνω όλα τα διακοσμητικά, σε λίγο θα ξεκρεμάσω και τα καδράκια που βλέπετε εκεί. Και έχω πάρει ένα πανάκι που ξεσκονίζεις και ξεσκονίζω τα βάνια τείχου στο air condition. Θα δείτε σε λίγο το φωτιστικό, γενικότερα ό,τι μπορώ, για να μπορέσω μετά να καθαρίσω τους τοίχους. Φέτος, μια μέρα πριν ξεκινήσω η γενική καθαριότητα στο σπίτι, θέλω να σας πω ότι είδα ένα βιντεάκι το οποίο με το που το είδα έλαμψαν τα μάτια μου, γιατί είπα ότι με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσω πολύ πιο γρήγορα τους τοίχους. Παρ' όλα αυτά δεν βοήθησε, θα σας το δείξω σε λίγο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, θα ήταν ονειρικό να έχει βοηθήσει, αλλά δυστυχώς όχι. Ξεκρέμασε εννοείται και τις κουρτίνες για να τις βάλω να τις πλύνω και δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, αλλά εγώ όταν μπαίνουνε, γιατί εγώ τις κρεμάω βρεγμένες και μετά άμα χρειαστεί τις σιδερώνω, συνήθως δεν χρειάζονται οι δικές μας οι κουρτίνες σιδέρωμα, αλλά άμα χρειάζεται τις σιδερώνω μετά έτσι όπως είναι πάνω στο κουρτινόξυλο. Και θέλω να σας πω ότι μυρίζει μοσχοβολέλο το σπίτι, λες και καθάριζες, δεν ξέρω, 10 μέρες σερία στα μάτια και έτριψες τα πάντα. Εδώ όπως τα δείτε ρουφάω με την σκούπα και το καλοριφέρ και από την πάνω και από την κάτω την πλευρά για να τραβήξει εσωτερικά όσο περισσότερη σκόνη γίνεται. Εννοείται και εδώ στις ράγες που είναι τα παράθυρα. Τα μπαλκόνια δεν τα προλαβαίνω να τα κάνω την ίδια μέρα δυστυχώς, γιατί ειλικρινά καθαρίζαμε 10 ώρες και με βοήθησε και ο Κανάκης πάρα πολύ, οπότε χρειαζόντουσαν κάποια πράγματα πάρα πολύ, τύχη βασικά. Και εδώ βλέπετε την ιδέα που μου έδωσε ένα βίντεο στο TikTok που είδα το προηγούμενο βράδυ, μία κοπέλα να έχει πάρει τον ατμοκαθαριστή της και να καθαρίζει τα βάνια με τον ατμοκαθαριστή και τοίχους, γιατί αν θα θυμάστε από πέρσι εγώ το κάνω με το χέρι. Με πανάκια με μικροίνες, βάζω πάνω το αγαπημένο μου την κρέμα ζύφ και τρίβω και είπα αυτή τη φορά να το κάνω με τον ατμοκαθαριστή, ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά, αλλά δεν με βοήθησε καθόλου. Καταρχάς έσταζαν νερά, τρέχανε στους τοίχους, μετά τρέχανε και πάνω μου και κεγόμουν, οπότε μην το δοκιμάσετε. Παρ' όλα αυτά είπα να κάνω το δωμάτιο αυτό να τελειώνω. Έκανα μόνο τα ψηλά σημεία και εδώ όπως βλέπετε έχω πάρει τα πανάκια με τις μικροίνες, τα οποία τα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και τρίβω τους τοίχους με ζύφ και καθαρίζουν πάρα πολύ ωραία. Μέχρι πέρσι βασικά και το δωμάτιό μας φέτος καθάρισε πολύ πολύ ωραία, δεν χρειάζεται καθόλου βάψιμο. Όμως το υπόλοιπο σπίτι μόλις ανακάλυψα ότι του χρόνου την άνοιξη θα πρέπει να κάνουμε έτσι ένα βαψιματάκι, γιατί όσο και να έτριβα, όσο κρέμα και να έβαζα, δεν κατάφερα καθόλου να καθαρίσω τα πολύ βρώμικα σημεία. Με την κρέμα ζύφ περνάω και τα αλουμίνια, από την απέξω πλευρά όχι, από την από μέσα μόνο, από την εσωτερική την πλευρά. Απ' έξω τα σαπουνίζω επειδή είναι το μπαλκόνι, οπότε μπορώ να πετάξω νερά. Και τα σαπουνίζω με σαπούνι για τα πιάτα, έχω μία σκούπα και ρίχνω νερό, σαπούνι, χαμός γίνεται. Και θέλω να σας πω ότι η κρέμα ζύφ, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία και γενικότερα με βοηθάει πάρα πολύ και καθαρίζω και λεκέδες οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι να φύγουν, πέρα από φέτος που η τύχη στο δωμάτιο του Αλέξανδρου ήταν στη χειρότερη κατάσταση και λίγο εκεί γύρω από τον καναπέ, υπάρχει
υπάρχουν φορές που αν βάλετε πολλή ποσότητα μπορεί να χρειαστεί μετά να ξεπλύνετε το πανάκι και να περάσετε ξανά με απλό βρεγμένο πανί, οπότε μην το παρακάνετε στην ποσότητα και βάζετε πολύ, γιατί αφήνει μετά κάτι σαν πούδρα που μπορεί μετά να σας ταλαιπωρήσει. Και για να μην ταλαιπωρηθείτε, εγώ τώρα στους τοίχους όμως που χρειάστηκε να κάνω και να βάλω περισσότερη κρέμα, αναγκάστηκα να, όπως βλέπετε εδώ, να περάσω με ένα βρεγμένο πανάκι για να φύγει αυτή η πούδρα που αφήνει το συγκεκριμένο καθαριστικό. It's a different kind of love, and everyone is looking like we're crazy people just escaping from the lonely. Sometimes I feel that you are from another. Και εδώ βλέπουμε πως καθαρίζω και τα καλοριφέρ, όπου μια κοπέλα από εσάς μου έδωσε την ιδέα. Δεν ξέρω αν θυμάστε πως τα καθάριζα παλιότερα, που πέταγα νερό για να φύγει η σκόνη και ό,τι έχει καθίσει μέσα. Και μια κοπέλα μου λέει, αφού έχεις έτοιμο καθαριστή, γιατί δεν το κάνεις έτσι? Και δεν το είχα σκεφτεί. Και ειλικρινά, το ότι βγαίνει από κάτω δεν φαντάζεστε, παρόλο που ρουφάω και με τη σκούπα. This is a romantic in a very funny way. I know our kind of love is the one made to stay. Cause it's a different kind of love from any other old school dating is a bow. We are explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like we're crazy people just escaping from the lonely. The way that you talk, the way that you move, you make fun of me while I make fun of you. But we always fit, precise as a glove. I really enjoy a different kind of love. Oh, oh, a different kind of love. A different kind of love. Τακτοποιώ σιγά σιγά και όλα τα πράγματα να μπουν στις θέσεις τους και τώρα θα σας δείξω πώς καθαρίζω και τα καπέλα από τα πορτατίφ, το οποίο σας το είχα δείξει και πέρσι και μου είχατε πει πολλές ότι σας βοήθησε πολύ. Παίρνω αυτό το ρολάκι, το οποίο είναι για να τραβάς τα χνούδια, και τα καθαρίζω επειδή είναι λευκά μόνο με αυτόν τον τρόπο, γιατί φοβάμαι ότι αν βάλω κάποιο πανί πάνω μπορεί να είναι λερωμένο και να αρχίζουν να λιώνεται το χρώμα τους και να κυτρινίζουν. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια τα καθαρίζω έτσι και είναι τέλειος ο τρόπος. Και τις καθημερινές, όταν δεν κάνω το βαθύ καθαρισμό, όταν απλά καθαρίζω το σπίτι, κάνω και το κεφαλάρι και το κρεβάτι γύρω γύρω με αυτό το ρολάκι. This can take a while, but it's gonna be alright, girl. And if it won't fit today, Και πάμε τώρα στις πόρτες, όπου τις κάνω πάλι με πανάκι καθαρό, με μικροίνες και ζιφ. Εμένα, επειδή είναι λευκή και η τύχη και οι πόρτες, βολεύει πάρα πολύ το ζιφ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω σε έναν τοίχο με χρώμα πώς μπορεί να αντιδράσει, οπότε αυτό καλύτερα να το δοκιμάσετε σε κάποιο σημείο πριν το κάνετε. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν και αυτά τα σφουγγαράκια γόμες, όπου ναι, μεν τα χρησιμοποιώ σε κάποια σημεία του σπιτιού που είναι πολύ δύσκολοι λεκέδες και όντως αφαιρούνται, αλλά πολλές φορές νιώθω σαν να βγάζει το χρώμα. Κάτι συμβαίνει και δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Θα τα χρησιμοποιήσω μόνο σε πολύ τεράστια ανάγκη, κάτι που είναι πολύ λερωμένο και δεν βγαίνει με τίποτα. Φέτος, ας πούμε, δεν το έκανα καθόλου. Δεν το χρησιμοποίησα δηλαδή καθόλου, για να μην μου κάνει τάμπες στους τοίχους. Και εδώ βλέπετε τον καθαρισμό του στρώματος και από τη μία πλευρά, εννοείται, και από την άλλη. Τα ρουφάω τα στρώματα με την Dyson, επειδή έχει HEPA φίλτρο, και καλό είναι το στρώμα να το κάνετε με σκούπες οι οποίες έχουν HEPA φίλτρο, για να μην φεύγουν οι μικροοργανισμοί και τα ακάραια και απλώνονται στο σπίτι. Έτσι έχω ακούσει τουλάχιστον ότι συμβαίνει, ότι αν δεν είναι το συγκεκριμένο φίλτρο, έτσι όπως φυσάει για να φύγει ο αέρας, φεύγει γύρω γύρω ακάραια και μικροοργανισμοί, οπότε είναι μία ή άλλη, δηλαδή καλύτερα να μην το κάνεις καν. Και μπορώ να σας πω ότι δεν φαντάζεστε τι βγάζουν τα στρώματα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, δηλαδή όταν πηγαίνω να καθαρίσω, να βγάλω
να διάσω τον κάδο της κούπας, βγαίνει αυτή η πούδρα που καταλαβαίνεις τι είναι και λες «Θεέ μου, που κοιμάμαι» και το κάνω πάρα πολύ συχνά εντωμεταξύ και παρόλα αυτά μαζεύει πάρα πολύ συχνά, ενώ έχουμε και κάλυμα, έχουμε και το σεντόνι από πάνω. Okay, δοκιμάστε το κι εσείς να δείτε τι θα βγάλει το στρώμα σας. Εδώ προσπαθώ με νύχια και με δόντια να τραβήξω όσο πιο πολύ μπορώ σκόνη και από το πίσω σοφατεπί που είναι κάτω από το κρεβάτι. Γιατί στο δωμάτιό μας το μοναδικό πράγμα που δεν τραβιέται είναι το κρεβάτι. Γιατί έχει αποθηκευτικό χώρο, το έχουμε από κάτω γεμάτο και δεν γίνεται με τίποτα να το τραβήξω. Οπότε προσπαθώ πίσω από το κεφαλάρι να καθαρίσω λίγο από τα πλάγια να ρουφήξω, λίγο από κάτω. Καταλαβαίνετε. Και εδώ είναι η αγαπημένη μου ώρα, η ώρα του σφουγγαρίσματος. Tell me when you're ready. I'll get away, he's waiting. I learned to love the look, and I can read your signs. We're jumping on the first bus, don't need no one to save us. We're pulling up the curtain that covers this blue sky. Εδώ μια κάποια χαρά που μετά από 2 ώρες κατάφερα να αλλάξω δωμάτιο. Κλείνω εννοείται την πόρτα για να μην σκονιστεί. Και τώρα πάμε στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, που όσο μαζεμένο και να το έχεις, δεν μου φαίνεται ποτέ μαζεμένο αυτό το δωμάτιο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχει αρκετά παιχνίδια μέσα και ίσως γι' αυτό. Ξεκινάω και εδώ με το να αφαιρούμε όλα τα πάντα μέσα από το δωμάτιο του, γιατί για να μπει το χαλί στο δωμάτιο του Αλέξανδρου πρέπει να αφαιρεθούν όλα εκτός από το κρεβάτι, γιατί έχουμε δεμένο το επιπλάκι αυτό με το σπιτάκι που θα δείτε πιο μετά και τα παιχνίδια που αποθηκεύει. Τα έχουμε δεμένα στον τοίχο, γιατί είδατε στο προηγούμενο βίντεο που ο Αλέξανδρος καρφαλώνει, οπότε για την ασφάλειά του τα έχουμε δεμένα και έτσι πρέπει όλα να φερούνται, και επειδή το δωμάτιό του πιάνει σχεδόν το 90% του δωματίου του, πρέπει να βγουν όλα και μετά να τοποθετηθούν. Εδώ βλέπετε κάνω υπεράνθρωπες προσπάθειες να καθαρίσω τους τοίχους του. Με πανάκι, με μικροίνες και το ζιφ δεν τα κατάφερα καλά, όμως σε αυτό τον τοίχο που βλέπετε τώρα να κάνω υπήρχε έτσι μια περίεργη κιτρινίλα, την οποία δεν μπορώ να εξηγήσω από τι έχει γίνει. Η κιτρινίλα αφαιρέθηκε, αλλά κάποια σημαδάκια που έχει κάνει από παιχνίδια που μπορεί να έχει πετάξει στον τοίχο ή να σέρνει κάποιο μαξάκι πάνω στον τοίχο, αυτά έφυγε σχεδόν το 50%. Είναι ένα δωμάτιο που θα ήθελα να βαφτεί, η αλήθεια είναι, από την άνοιξη και το σαλόνι σίγουρα. Αλλά είναι, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να γίνει όλο το σπίτι. Εδώ είδατε και τον κανάκι που με βοηθάει, με βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ειδικά όταν εγώ έκανα το μπάνιο, εκείνος καθάριζε την τζαμαρία και τα στόρια, που είναι η χειρότερη μου δουλειά πλέον. Δηλαδή, προτιμώ πλέον να σκουπίζω με την ηλεκτρική, την οποία την είδατε σε πλάνα. Στην γενική, πάντα βγάζω την κανονική την ηλεκτρική. Δεν με βοηθάει καθόλου η Dyson. Η Dyson είναι για μια καθημερινή. Για ένα καθημερινό καθαρισμό και με βοηθάει και πάρα πολύ και με τα στρώματα και βλέπω ότι όντως καθαρίζει. Να, όπως βλέπετε εδώ βάζω το στόμιο, το οποίο το έχουμε μόνο για τα στρώματα ή τον καναπέ, και δεν φαντάζεστε, παιδιά, τι βγάζει. Ειλικρινά, αν έχετε σκούπα με χέπα, φίλτρο και δεν έχετε ποτέ σκεφτεί να καθαρίσετε τα στρώματά σας, να το κάνετε και θα καταλάβετε. Εδώ το βασανό μου, αυτή η σκούπα που δεν την αντέχω, σας το έχω ξαναπεί, αλλά σαν αυτή καμία, δεν έχει δηλαδή καλώδιο, δεν ρουφάει, αλλά ειλικρινά η Dyson, όπως σας έχω ξαναπεί, για καθημερινή χρήση είναι θεά. Εδώ βλέπετε και τον ατμοκαθαριστή, όπου στο πάτωμα πιάνει τόπο, δεν το συζητώ, καμία σχέση με αυτό που πέρασα στα πατώματα, όχι στα πατώματα, τι λέω, στο ταβάνι και στους τοίχους. Όμως, παιδιά, μέσα στο σαλόνι, επειδή τα ταβάνια και οι τοίχοι είναι σε μεγαλύτερη έκταση, έχουν μεγαλύτερη έκταση, βρήκα έναν άλλο τρόπο που σας το έδειξα λίγο στο Instagram και ενθουσιαστήκατε, θα σας το δείξω τώρα λίγο πιο κάτω. Feeling on our heels yet, but they will never get us. We're running fast as lightning. They want to turn back time. There is so much peace here. We're floating through the atmosphere. We light up on a feather, soaring into space. Cause I know that you see the
θανάτωσα τρόπο. Συγγνώμη για το πλάνο αυτό, θα το αλλάξω πάρα πολύ σύντομα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε θολώσει και εγώ εδώ καθάριζα. Λοιπόν, τι έχω κάνει, θα το δείτε και πιο κάτω. Έχω πάρει το κοντάρι από την σκούπα που μαζεύει τη σκόνη από το πάτωμα, έχω βάλει το πανάκι της σκούπας και με αυτόν τον τρόπο ξεσκόνησα, αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τρόπο κάνει ο κανάκης που ξεσκονίζει από πάνω, το κάνουμε συνέχεια να ξεσκονίζουμε εκεί και μετά βάζουμε και πανάκι βρεγμένο, οπότε μαζεύει έτσι, με αυτόν τον τρόπο μαζεύουμε πάνω από την κουζίνα. Βέβαια, επειδή φέτος είχα αργήσει να το κάνω, κάναμε λίγο νωρίτερα και με την ηλεκτρική να πάρουμε τα πολλά, απλά δεν το τράβηξα σαν πλάνο. Και δεν ξέρω αν είδατε, γιατί είδατε με ποιες επολογία μου πώς έκανα τα βάνια και τείχους με το πανάκι αυτό, παιδιά, με αυτό το κοντάρι μάλλον από το πανάκι το Swiffer. Ξεσκόνησα και μετά έβαλα ένα βρεγμένο πανάκι, έβαλα πάνω την κρέμα την Ζιφ και καθάρισα τείχους και τα βάνια. Lost in the art of a foreign nation, in a shop to escape the rain, not to have a conversation, and that's the moment you step in to find some shelter too, and get a word you're saying back, girl. Her eyes are red and new, 'cause I don't know what your lips are saying. Don't get a word, but it's the most beautiful thing I've ever heard. And just a small hello, so that we can say. Doesn't sound like much, but it's enough to make me stay. Και εδώ τραβήξαμε ψυγεία, πλυντήρια, γενικότερα βγάλαμε ό,τι μπορούσαμε για να ξεσκονίσουμε και από την πίσω την πλευρά και να σφουγγαρίσουμε. Κάναμε λίγο εδώ πέρα και την αντίσταση του ψυγείου, δεν είμαι και πολύ σίγουρη αν λέγεται έτσι. Και ήταν και τεράστια ευκαιρία τώρα που ήταν ο Κανάκης και τράβηξε το ψυγείο να καθαρίσω και τα πλαϊνά του, γιατί καθαρίζω μόνο από πάνω και μπροστά και μέσα, δεν μπορώ να το τραβήξω εγώ με τίποτα. Και τώρα πηγαίνουμε εδώ στη γυψουσανίδα όπου έχει έτσι αυτά τα ψιλολοίδια, που δεν θα χρειαστεί να σας πω και πολλά. Get a word, but it's the most beautiful thing I've ever heard. And just a small hello, that's all that we can say. Εδώ σας δείχνω το καθαριστικό, το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα από που το έχω πάρει. Νομίζω το έχω πάρει από Πλαίσιο ή από Θανόπουλο. Και με αυτό καθαρίζω ότι ο... την τηλεόραση. Είχε και ένα ειδικό πανάκι μέσα η τηλεόραση, οπότε με αυτό το κάνω. Τώρα πηγαίνω δίπλα, στον δίπλα χώρο που δεν είχα καθαρίσει, είχα κάνει μόνο το κομμάτι της κουζίνας και ξεσκονίζω το ταβάνι και τους τοίχους στα ψηλά μέρη με αυτό εδώ το κοντάρι που σας είπα και είναι πραγματικά η τέλεια λύση. Και μετά περνάω με το πανάκι με τις μικροίνες και το αγαπημένο μου Ζιφ που κάνει τους τοίχους ειλικρινά, πέρα από φέτος που καθόλου δεν με βοήθησε στο σαλόνι και στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, δηλαδή ειλικρινά η μισή δουλειά, βασικά η μισή βρωμιά έφυγε. Νομίζω πως, δεν ξέρω, ίσως έχει έρθει και η ώρα να βάψουμε το σπίτι. Τα έχουν περάσει νομίζω και του χρόνου και 4 χρόνια από τότε που έχουμε να το βάψουμε, οπότε θεωρώ καλά είναι. This can take a while, but it's gonna be alright.
Εδώ βλέπετε που κάνω με την Dyson και τον καναπέ. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζω όλο τον καναπέ γύρω γύρω και τη βάση του και τα μαξιλάρια και ειλικρινά καθαρίζει πάρα πολύ ωραία και νιώθω σαν να ανανεώνεται ο καναπές επειδή αυτή η σκούπα έχει έναν κύλινδρο που γυρίζει. Νιώθω ότι και στα χαλιά το κάνει αυτό αλλά και στα υφάσματα σαν να τα αφρατεύει. Okay, δεν ξέρω αν όντως ισχύει. Εδώ βαρέθηκα να φέρω την κανονική τη σκούπα που δεν τη χωνεύω καθόλου που σας έχω πει, οπότε σκούπισα με την Dyson και εδώ κάνουμε τα μαξιλάρια του καναπέ. Εδώ μην γελάσετε σας παρακαλώ, αλλά στην προσπάθειά μου να στεγνώσει γρήγορα το πάτωμα πήρα το πιστολάκι και προσπαθούσα να το στεγνώσω για να στρώσουμε γρήγορα να καθίσουμε να ξεκουραστούμε. Γιατί σας λέω αλήθεια, 10 ώρες ήμασταν δύο άτομα και το σπίτι είναι πάρα πολύ μικρό και δεν προλάβαμε να κάνουμε ούτε το μπαλκόνι. 10 ώρες προσπαθούσαμε, αλλά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, στρώσαμε πολύ καλά. Βασικά, πλήναμε καλά τους τοίχους. Γενικότερα, έγινε σε πολύ καλή δουλειά και χαίρομαι γι' αυτό. Και τώρα πάμε στο μπάνιο, το αγαπημένο μου σημείο, το άφησα για το τέλος, βγαίνοντας βασικά το διαδρομάκι άφησα για το τέλος, το χολάκι, γιατί εκεί πέρα βγάζω όλα τα πράγματα από το μπάνιο, οπότε είναι το τελευταίο πράγμα και που καθαρίστηκε και που στρώθηκε, αλλά αφήνω το μπάνιο για το τέλος, γιατί σίγουρα μπαίνω μέσα να πάρω κάποιο απορρυπαντικό όσο κάνω το σπίτι, να πλύνω κάποια πανάκια και όσο να βρωμίζεται. Εδώ έδωσα πολύ μεγάλη έμφαση στο ταψί, αυτό νομίζω ταψί λέγεται αυτό εκεί πέρα. Νομίζω, το οποίο από την πάνω την πλευρά είχε πάρα πολλά άλατα, πάρα πολλά άλατα και δεν τα είχα καταλάβει γιατί παίρναγα εγώ το πανάκι αλλά δεν το καταλάβαινα και τώρα που πήρα το σκαμπό και ανέβηκα και το είδα, στις άκρες είχε γεμίσει πάρα πολλά άλατα αλλά καθάρισε πολύ καλά και έχω αυτά τα πανάκια που είναι οι φατσούλες, τα scrub mommy νομίζω λέγεται αν δεν κάνω λάθος και με αυτά κάνω το μπάνιο, ειδικά την ντουζιέρα που εκεί πέφτει τρελό σαπούνισμα και καθάρισμα για να φύγει είτε τα άλατα είτε να φύγουν σημάδια από σαπούνια. Καθαρίζω με το αγαπημένο μου Viacal, βρήκα και ένα άλλο πολύ ωραίο για τα άλατα, θα σας το δείξω τις επόμενες ημέρες και βάζω και λίγο το pine εδώ για να γίνει και καθαρισμός, έτσι μια απολύμανση, αλλά να φύγουν και τα άλατα. I'm your silent
Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά έχω βγάλει το... Καλά, δεν έχω γίνει μουσκεμα. Τις κάλτσες τώρα μπορεί να αναρωτηθείτε, τις φοράω για να μην γλιστρήσω μέσα στο μπάνιο, οπότε δεν με πειράζει να βραχούν, αλλά για να μην γλιστρήσω, προτιμώ να τις φοράω γιατί όσο να είναι κρατάνε. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι έλειπε και το επιπλάκι μέσα από το επιπλάκι. Αυτό το σιδερένιο που είχαμε για να κουμπάμε τα σαμπουάν μας και αυτά που σας έχω πει. Παιδιά, επιτέλους το πέτυχα στα Lidl και το ανανέωσα γιατί το παλιό ενώ κράταγε ακόμα. Αυτά τα 3 χρόνια που το έχουμε είχε αρχίσει λίγο να σκουριάζει σε κάποια σημεία και όταν έπεφε το μάτι μου πάνω μου φαίνονταν πάρα πολύ αντιστητικό και δεν μου άρεσε και έτσι πήρα καινούριο και το μετάνιωσα που δεν πήρα να έχω άλλο ένα για στόκ. Τώρα αν καμία πηγαίνει στα Lidl, γιατί εγώ δεν πηγαίνω συχνά και το βρει, θέλω να μου το πείτε έτσι για να πάρω άλλο ένα να έχω στην αποθήκη για στόκ. Εδώ όπως βλέπετε χρησιμοποιώ αυτό, την ατμοκαθαριστή για τον τρόπο που σας είπα ότι στους τοίχους δεν με βόλεψε, γιατί στα πλακάκια βοηθάει πάρα πολύ και έτσι καθαρίζω το μπάνιο στα υπόλοιπα σημεία εκτός από τις ντουζιέρες που εκεί πέρα πέφτει καλό σαπούνισμα. The guy looking for the perfect lover, the kind of love you only seen in another. I wasn't waiting for some shiny unicorn. I've nothing, I've running in your dumb bed. All of a sudden you're the hero of my story. Εδώ όπως βλέπετε κάνω υπεράνθρωπες προσπάθειες να το βάλω μόνη μου. Προσπάθησα να το παίξω ότι μπορώ. Μπορώ κι εγώ, αλλά δεν τα κατάφερα. Καθόλου δεν τα κατάφερα. Ήρθε και με βοήθησε ο Κανάκης μετά. Γιατί ναι μεν φαίνεται σαν να το έχω βάλει, αλλά ειλικρινά ούτε καν δεν μπήκε σωστά. The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love from any other old school dating institute. We are explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like we crazy people. Και βουαλά παιδιά, είναι και το μπάνιο πανέτοιμο, όλο το σπίτι είναι πεντακάθαρο, μακάρι να γινόταν έτσι και να κρατιόταν και έτσι και να μην χρειάζεται να σου βγαίνει ψυχή στη γενική καθαριότητα, αλλά όλα είναι πεντακάθαρα τώρα και μοσχομυριστά, μπήκανε και τα χαλιά και είμαι πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένη όταν μπαίνουν τα χαλιά, μου αρέσει που το σπίτι γίνεται έτσι πιο κόζι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας έδωσε δύναμη για να ξεκινήσετε κι εσείς τις δουλειές. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, σας φιλώ γλυκά. This is a romantic in a very funny way. I know our kind of love is the one made to stay, 'cause it's a different kind of love from any other old school dating is a bore.